Έρα 2. 93,6 και 103,7 FM στέρεο για την Αττική και σε όλη την Ελλάδα τα FM και τα Μεσαία. Είδηση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ελλάδα η απόφαση της Ουάσιγκτον να αναγνωρίσει τα Σκόπια. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου τόνισε σήμερα ότι ασφαλώς η απόφαση αυτή θα έχει κάποιες επιπτώσεις στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν θα επηρεάσει το ταξίδι του στις ΗΠΑ. Ο κ. Παπανδρέου επισήμανε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής που ασχολήθηκε κατά βάση με το θέμα αυτό ότι η Ελλάδα μπορεί να απομονώσει οικονομικά τα Σκόπια και αν το αποφασίσει αυτό θα σημάνει την κατάρρευση των Σκοπίων. Η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ενέργεια των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν τα Σκόπια, ενώ η κυβέρνηση δέχτηκε τα πειρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη στάση της πριν και μετά την αναγνώριση των Σκοπίων από την Ουάσιγκτον. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις αντιδράσεις αυτές ανυπόμονες, πρόχειρες και επιπόλαιες. Η πειθαρχική διαδικασία κινείται σε βάρος του προϊσταμένου της εισαγγελίας εισθετών Αθηνών Χριστόφορου Τζανακάκη για τις πρόσφατες δηλώσεις του τύπου σχετικά με τις έρευνες που διενεργούσε για την υπόθεση της ΕΓΕΤ, καθώς επίσης και για τις δηλώσεις του για τη 17 Νοέμβρη. Η πειθαρχική διαδικασία κινείται επίσης και κατά του εφέτη Αθηνών Αχιλέα Νταφούλη, ανακριτή στην υπόθεση των υποκλοπών, για το πόρισμα που απέστειλε στη Βουλή και στο οποίο κάνει λόγο για ευθύνες πολιτικών προσώπων. Στη Βουλή, στην αρμόδια προανακριτική επιτροπή που ασχολείται με το θέμα των υποκλοπών, καταθέτει αυτή την ώρα ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος οδηγήθηκε στο Κοινοβούλιο κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Σε δηλώσεις, ο Μαυρίκης υποστήριξε ότι θα δώσει στοιχεία για υποκλοπές που έκανε για λογαριασμό της κυρίας Μπακογιάννη. Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση μαζί με τις τροπολογίες για την αναμόρφωση του βαθμολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και αυτής για την απόλυση των συμβασιούχων της ΔΕΗ. Οι υποαπόλυσες συμβασιούχοι της ΔΕΗ συνέχισαν και σήμερα τις κινητοποιήσεις τους. Το πρωί, κατά τη συγκέντρωσή τους έξω από το Κοινοβούλιο, πέταξαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών, τραυματίζοντας ελαφρά έναν από αυτούς, ενώ αποδοκίμασαν και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Ευάγγελο Βενιζέλου, ο οποίος έμπαινε εκείνη την ώρα στη Βουλή. Οι συμβασιούχοι της ΔΕΗ έκαναν το απόγευμα πορεία προς τα γραφεία της επιχείρησης στη Χαλκοκονδύλη, όπου και πάλι δημιούργησαν επεισόδια πετώντας πέτρες σε διερχόμενα αστικά λεωφορεία. Μια μέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 11 Ιουνίου, θα ψηφίσουν οι μετανάστες που κατοικούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Την έγκριση νέου αναπτυξιακού προγράμματος ύψους 15 δισεκατομμυρίων για τη χρηματική υποστήριξη του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Άκης Τσουχαντζόπουλος. Η κατασκευή εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο από τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να προωθηθεί, όπως αποφάσισε σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή. Θα λειτουργήσουν δύο εργοστάσια με τη μετατροπή των ήδη υπαρχουσών μονάδων στο Κερατσίνη, καθώς και δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Λαύριο. Ομόλογα αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων δραχμών και χρήματα έκλεψαν σήμερα άγνωστοι από το γραφείο του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά, Βασίλη Βενέτη. Και να περάσουμε στις ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Στη Γενέβη σε αδιέξοδο οδηγούνται και πάλι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, καθώς οι μουσουλμάνοι απορρίπτουν σερβική πρόταση για έρευνα διεθνούς επιτροπής που θα εξετάσει τις συνθήκες της πρόσφατης σφαγής στο Σαράγεβο. Στην περιοχή του Σαράγεβο, Γάλλοι και Ανόκρανοι αναπτύσσονται στα μέτωπα μεταξύ μουσουλμάνων και Σέρβων. Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να συζητήσει την κρίση στη Βοσνία, ζήτησε η Ρωσία. 5 Βρετανοί, μεταξύ των οποίων 2 βουλευτές, απήχθησαν στη Βόρεια Σομαλία. Παρά την άρση του αδιεξόδου στις συνομιλίες Ισραηλινών-Παλαιστινίων, η ολοκλήρωση της Ειρηνευτικής Συμφωνίας θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν. Και να περάσουμε στην πρόβλεψη του αυριανού καιρού, που σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία αναμένεται να επιδεινωθεί με χιονοπτώσεις στα ορεινά και καταιγίδες στα παιδινά. Στο Αιγαίο αναμένεται να επικρατήσουν θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς. Ήταν η ειδήσεις των 7 που ακούσατε από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκφώνησε η Αθηνά Ανήση.